Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Μάρκος και πάλι ήρθατε σε ένα βίντεο που δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο ή με Eurovision. Ναι, έχω καιρό να κάνω τέτοιο βίντεο και να σχετίζεται και με κάτι που κάνουν πολλοί YouTubers και έχουμε καιρό να δοκιμάσουμε και φαγητό. Και ναι, για ιδέα για βίντεο πάλι με φαγητό έχει να κάνει. Ναι, καλά ακούσατε. Τι θα δοκιμάσει πάλι ο περίφημος ο Μάρκος σε βίντεο για το κανάλι του στο YouTube? Θα δοκιμάσουμε ένα Extreme Loaded Burger από ό,τι κατάλαβα. Αλλά μέσα στο μπιφτέκι έχει Φιλαδέλφια. Ναι, καλά άκουτες. Γεμιστό μπιφτέκι και μέσα έχει τη Φιλαδέλφια. Θα μου πει κανείς, καλά, γιατί να κάνεις πρόμο για ένα κλασικό μπέργκερ με Φιλαδέλφια 4, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο κτλ. Θα σας πω ότι στο Instagram πολλοί TikTokers ή ένα τσαγκρινού το προμόταραν αυτό το μπέργκερ με το γεμιστό μπιφτέκι που έχει μέσα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είδα TikTokers πάντως, Instagrammers, YouTuber, έναν τσακρινού που έλεγε να το δοκιμάσετε, είναι πολύ ωραίο. Έβαζα γενικά celebrities, να το πούμε, να δοκιμάσω τον μπέργκερ να πω πόσο ωραίο είναι. Και λέω, τι φάση, δεν γίνεται να το δοκιμάσει έναν τσακρινού, να το δοκιμάζουν Γιαννακόπουλος, ο YouTuber, και να μην το δοκιμάσω εγώ ακόμη. Εγώ είπα να το δοκιμάσω, να δούμε τι είναι αυτό το μπέργκερ και το τρώνε όλοι και τους αρέσει πάρα πολύ. Και θα το δοκιμάζουμε και στο κανάλι μου για να σας πω αν αξίζει ή όχι τον κόπο. Αν αξίσει τέτοια διαφήμιση ή όχι, τόσο πολύ. Το μπέργκερ, όπως ξαναλέω, είναι από τα goodies. Σε περίπτωση που μου αρέσει και σας το προμοτάρω να το πάρετε. Αν και όπως έχω ξαναφέρει τα βίντεό μου αντικειμενικής άποψης, δηλαδή αν μου αρέσει κάτι δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα σας αρέσει εσένα, και αν δεν μου αρέσει κάτι δεν σημαίνει ότι δεν θα σας αρέσει και εσένα. Καθαρά γνώμη μου πάντα. Σε τέτοια βίντεο με φαγητό. Επίσης ξέχασα να πω ότι πριν 7 χρόνια, το ξαναλέω, έχω φάει μπέργκερ τον Goodies με Φιλαδέλφια, αλλά δεν ήταν γεμιστό. Ενώ γεμιστό μπιφτέκι με μέσα στα Φιλαδέλφια, ήταν απλώς αληφή. Ξέρεις, πως βάζουν μαγιονέζα και έτσι από ένα μπέργκερ, κάτι τέτοιο είναι η Φιλαδέλφια. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Και απλά μου άρεσε. Αλλά τότε δεν είχα και κανάλι στο YouTube που να κάνω και καμία κριτική. Να πω τη γνώμη μου για το μπέργκερ τότε. Αν και νομίζω μπέργκερ με αληφή Φιλαδέλφια δεν υπάρχει πλέον, νομίζω. Γεια σας παιδιά, είμαι πάλι εδώ. Και έχουμε εδώ το μπέργκερ, κάτσε να το δω, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, αλλά δεν είναι σε συσκευασία, δεν είναι σε συσκευασία ή κάτι τέτοιο. Είναι έτσι σε πιάτο, ποιος περίεργος τρώει με μαχαιροπύρουνα και τέτοια. Δεν είμαι περίεργος εγώ παιδιά, δεν θα το πάω με μαχαιροπύρουνα αυτό εδώ, αλλά παιδιά φαίνεται σαν ένα κανονικό μπέργκερ έτσι όπως το βλέπω. Αλλά αυτό το ιδιαίτερο είναι με τη Φιλαδέλφια, να δούμε αν αξίζει ή όχι. Είτε, ωραίο μπέργκερ, ε! Μπορεί να έφαγα λίγες μουρκές από αυτό το περίφημο μπέργκερ με τη Φιλαδέλφια. Μπορεί να έκανε 5-60, αλλά άξιζε το κόπο. Εμένα μου άρεσε, είναι και μια κατηγορία από μόνη του. Ο raw burger που ταιριάζει πάρα πολύ στη Φιλαδέλφια. Και πήρα και τον green κιόλας, γιατί σε ρωτάνε τι burger θέλεις να είναι, το cheese, το ham, θέλεις να είναι το golden. Εγώ πήρα τον green, ταιριάζει πάρα πολύ. Όχι μόνο τα συστατικά ταιριάζαν, ταιριάζαν γενικώς όλο αυτό. Ότι υπήρχε η Φιλαδέλφια μέσα στο burger, ότι η γεύση ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι μια κατηγορία από μόνη όπως ξαναλέω. Άξιζε να το δοκιμάσει και ένα τσακρινού και ο Γιαννακόπουλος και ο κάθε Γιαννακόπουλος και οι TikTokers. Άξιζε να το δοκιμάσουν και να προμοτάρουν αυτό το μπέργκερ. Ταιριάζει πάρα πολύ. Εγώ με άριστα το 10 βάζω ένα 10. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να το δοκιμάσετε, σας το προτείνω. Είτε με ham, είτε με cheese, είτε με ό,τι θέλετε. Και όπως είδατε, το έφαγα με χέρια, όχι με μαχαιροπύρουνα όπως κάνουν οι περίεργοι. Θα σας πω στη συνέχεια αν θα δοκιμάσουμε κι άλλο μπέργκερ ή εδώ τελειώνει το βίντεο. Όχι, εντάξει, ίσως κάνουμε παραπάνω γιατί το βίντεο νομίζω ότι είναι αρκετά μικρό και νομίζω θα κάνω πολύ έτσι γιατί πάνω κάτω λέω τα ίδια πράγματα σε κάθε σημείο. Το μπέργκερ πείτε και ότι το δοκίμασα για την Έλενα Τσαγκρινού. Αν θέλετε, στείλτε το βίντεο στην Έλενα Τσαγκρινού να το δείτε, να της πείτε ότι ο Μάρκος δοκίμασε αυτό το μπέργκερ για εσένα, Έλενα. Εάν τελικά πεινάσουμε πάλι, θα δοκιμάσουμε ναι μεν μπέργκερ, αλλά θα δείτε είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο και κάτι μου λέει και αυτό που θα δοκιμάσουμε φαίνεται ότι θα είναι κάπως ωραίο και κάπως διαφορετικό. Και το άλλο μπέργκερ, εάν ξαναπεινάσω, δεν θα το δοκιμάσουμε στο μαγαζί, αλλά θα βρούμε άλλο μέρος να κάτσουμε.
για να το δοκιμάσουμε προφανώς. Γεια σας παιδιά πάλι, ναι πίνασα κι άλλο, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, δεν βρήκα κάπου άλλο να κάτσω και θα φάμε. Βλέπετε, πάλι μπέργκερ, αλλά αντί για μπιφτέκι, όχι μπιφτέκι με Φιλαδέλφια, αλλά έχει, wow, τι είναι αυτό, τώρα το βλέπω. Δεν φαντάζομαι ότι είναι σως αυτά, αντί για μπιφτέκι έχει γύρω. Για να δούμε. Όπα, όπα, μην πέψω, όπα. Καίει πάρα πολύ παιδιά, το άλλο, το προηγούμενο δεν έκαιγε καθόλου. Ω, έπεσε μια πατάτα, δείτε. Είναι από το, κανονικά δεν θα πρέπει να λέμε μαγαζιά, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι από το γυράδικο Χρήστος. Και αντί για μπιφτέκι έχει γύρω, δεν το συμβλέπω σε πολλά γυράδικα. Αυτά νομίζω ότι είναι σως. Ναι, είναι σως, κέτσαπ, μουστάρδα. Ορίστε. Τώρα πώς θα το βγάλω αυτό εδώ πέρα. Είναι και τεράστιο, όπα. Φύγουν πολλές πατάτες. Οπ. Ορίστε. Και ας ξεκινήσουμε να δοκιμάζω. Μου άρεσε. Είναι πολύ ωραίο, δεν θα πω ψέματα. Αλλά είναι όμως σαν να τρώω ένα πιτόγυρο που αντί για πίτα το τρώω σε μπέργκερ. Αυτό είναι. Δηλαδή, πώς τρώω ένα πιτόγυρο, σκέψου αντί για πίτα να έχει μπέργκερ. Κάτι τέτοιο είναι. Που για να είναι και γεμάτο, έχει και μαρούλι και ντομάτα. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Απορώ πως μου έδωσαν κέτσαπ μουστάρδα για συνοδευτικό από τη στιγμή που το μπέργκερ έχει κέτσαπ μουστάρδα. Αυτό είναι περίεργο. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά εγώ γενικά τα πιτόγυρα τα τρώω αντί για κέτσαπ μουστάρδα με τσατζίκι. Αυτό δεν έχει τσατζίκι, δεν πειράζει. Εγώ προσωπικά με άριστα το 10 του βάζω αυτό ένα 9. Αλλά είναι πολύ ωραίο, θα το ξανάφερνα. Αν υπάρχει μόνο σε αυτό το γυράδικο που σας είπα τώρα, μόνο σε αυτό το γυράδικο το παίρνω. Αν το έχει κι αλλού, γιατί όχι να μην δοκιμάσουμε κι αλλού. Αυτά ήταν τα βίντεο γενικά. Φάγαμε το γύρο μπέργκερ, φάγαμε ούτσα με Φιλαδέλφια. Άμα σας αρέσουν τέτοια βίντεο, γράψτε στα σχόλια ότι σας αρέσει, δείξτε την αγάπη σας με ένα like και να περιμένετε και άλλα βίντεο με φαγητά και τέτοια και μπέργκερς και πιτόγερα. Μπορούμε να φέρουμε και γλυκά και πίτσες. Αλλά αν σας αρέσουν τέτοια βίντεο θα υπάρχουν και περισσότερα με φαγητό. Αυτό ήθελα να σας πω. Γεια σας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά που δεν ξέρω πότε θα είναι πραγματικά. Κάτι άλλο που ξέχασα να πω στο βίντεο είναι ότι το μπέργκερ γύρω έκανε 4,20. 4,30 κάπου εκεί. 4,20 βασικά. Και ναι, άξιζε το κόπο να το πάρω. Είναι πιο ιδιαίτερη σε μπέργκερ παρά σε πίτες. Αλλά ναι, δεν πάβει να είναι απλώς ένα γύρο και τίποτα το παραπάνω, το τσακ.